Πρώτον θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί όπως είχα ζητήσει, το ζήτημα των αγροτών μας συζητήθηκε στο επίπεδο των αρχηγών των τριών κομμάτων και καταλήξαμε σε ένα πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσαφτάρης, που δίνει προοπτική και στους υπάρχοντες σήμερα αγρότες, αλλά κυρίως στα νέα παιδιά που πρέπει να πιστούν να πάνε από τις πόλεις στην Ήπεθρο, γιατί στην ελληνική γεωργία θα οικοδομήσουμε για μια ακόμη φορά το νέο μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής της χώρας. Οι αποφάσεις που πήραμε για τα αγροτικά θέματα δίνουν μια υπεύθυνη, ρεαλιστική απάντηση σε πολλά αιτήματα και ανοίγουν την προοπτική για να λύσουμε ακόμη περισσότερα. Συζητήσαμε κυρίως για την πραγματική οικονομία, για την ανάπτυξη, για τα σημεία στα οποία πονάει η κάθε ελληνική οικογένεια, η κάθε ελληνική επιχείρηση, για τον άνεργο. Και είπαμε η επόμενη συνάντησή μας να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική κοινωνία, στις ευπαθείς ομάδες, στους ανάπηρους, στους μακροχρόνια άνεργους, στην ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη, στην δυνατότητα να τεθούν σε εφαρμογή προγράμματα μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αυτεπιστασία, με κοινοφελή εργασία, μέσα από την αξιοποίηση των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου και των πόρων του ΕΣΠΑ. Συζητήσαμε για την αυριανή σύνοδο κορυφής, για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που φτάνει μέχρι το 2020. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η χώρα μας να έχει ένα αξιόλογο πακέτο στα χέρια της, γιατί με αυτό θα τροφοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκινήσουν συμβολικά μεγάλα έργα όπως οι οδικοί άξονες για τους οποίους συζητήσαμε. Να λυθούν θέματα τα οποία χρόνια μας απασχολούν ως χώρα, όπως είναι τα ναυπηγεία. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο διάλογος με τις κοινωνικές ομάδες να οδηγεί σε πρακτικά αποτελέσματα φιλικά για τους πολίτες. Για παράδειγμα, ήταν πολύ σημαντικό ότι τελείωσε η αδικαιολόγητη απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της υπεύθυνης στάσης κάποιων συνδικαλιστών σε σχέση με την ανεύθυνη στάση κάποιων άλλων. Και είναι σημαντικό να αρχίσει ο κοινωνικός διάλογος για νέου τύπου συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Και μιλήσαμε και για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Και το συμπέρασμα της συζήτησης είναι πως δεν πρέπει να δίνει κανείς βάση στα πολλά και διάφορα σενάρια, γιατί πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα πολύ προσεγμένο, πολλών παραμέτρων, ώστε να είμαστε δίκαιοι, να πληρώνουν πολύ όσο γίνεται λιγότερα, με αναλογικό τρόπο, και τώρα θα γίνει αντιληπτό βεβαίως ότι έχουμε μία βάση που είναι το ειδικό τέλος ακινήτων, το οποίο έχει αποδώσει ως τώρα πάρα πολύ και μας έχει επιτρέψει να βγούμε στην στροφή προς την οριστική έξοδο από την κρίση, και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Γιατί και προεκλογικά είχαμε πει ένας ενιαίος φόρος ακινήτων, ο οποίος θα είναι ελαφρύτερος και καλύτερος από τον υφιστάμενο. Δώσαμε εντολή να γίνει αυτή η επεξεργασία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το επίγον. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο η δυσιογραφική πίεση, γιατί έχουμε την άνεση να επεξεργαστούμε ένα σωστό σχέδιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το σχέδιο να είναι δίκαιο και απλό. Ζητάτε παραπάνω αφορολόγητο, κύριε Πρόεδρε, από τα 50.000 ευρώ. Δεν είναι το θέμα το αφορολόγητο. Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Για παράδειγμα, να σας πω, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να ανακουφιστεί ένας άνεργος που δεν έχει καθόλου εισόδημα. Στόχος, κύριε Πρόεδρε, θέματα αποκρατικοποιήσεων, συζητήσατε. Συζητήσαμε για όλα, αλλά δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Είναι η τρέχουσα ατζέντα της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε πολύ.